Πάμε σε μια ακόμη συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω με την βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλησπέρα. Πολύ για την φιλοξενία. Πολύ και εγώ καλά ευχαριστώ. Εσείς. Και εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις εκλογές τώρα, γιατί έτσι όπως έγινε με δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μυρίζει εκλογές και μπήκαμε τελική ευθεία. Έχουμε ξαναρχίσει. Δεν θέλουμε και πολύ εμείς, τουλάχιστον εγώ δεν θέλω και πολύ να συζητώ για εκλογές. Μ' αρέσουν οι εκλογικές διαδικασίες. Και τώρα όμως όλος ο κόσμος συζητά για το πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να γίνουν εκλογές το Γενάρη, το Φλεβάρι πιθανά, το Μάρτι και όχι τον Απρίλη-Μάη. Τι εκτίμηση κάνετε εσείς τώρα? Μην μου πείτε ότι πει ο Πρωθυπουργός ή είναι θεσμικός. Πείτε μου τη δική σας εκτίμηση. Είναι αναμφίβολα θεσμικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει πάρα πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο, που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όταν πάλι τα σενάρια είχαν φουντώσει και πάλι και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας και αρκετοί συμπολίτες μας συζητούσαν για πιθανές ημερομηνίες. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι, όπως είπα από την αρχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είμαστε, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη, στο τέλος της τετραετίας. Είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο, πρακτικά, 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας μας. Ναι. Οπότε νομίζω ότι και καλώς σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ένα προεκλογικό κλίμα, αλλά και σίγουρα τα επιτελεία, τα κομματικά, θα πρέπει σιγά σιγά να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο των εκλογών. Δηλαδή, δώστε μου ημερομηνίες, σύμφωνα με τη δική σας τεχνική ανάλυση. Ημερομηνίες, πότε μπορεί να γίνουν εκλογές? Γιατί έχουμε το Πάσχα, αυτές είναι σταθερές που δεν παρακάμπτονται, Πάσχα και Πανελλαδικές. Άρα, πότε, σύμφωνα με τη δική σας πρόγνωση? Εντάξει, το Πάσχα είναι μία Κυριακή. Οι Πανελλαδικές Κυριακοί δεν γίνονται. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να προβλέψω ή να ρισκάρω έτσι μία πρόβλεψη σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Νομίζω όμως ότι έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι την άνοιξη του 2023 και μετά θα γίνουν εκλογές. Ετοιμάζεστε? Νομίζω... Πρόωρες εκλογές και το Φλεβάρι να γίνουν εκλογές δεν είναι πρόωρες εκλογές. Δεν το συζητάμε σε κάθε περίπτωση. Όχι, θα δούμε. Θα δούμε. Εσείς ετοιμάζεστε? Είστε τελική ευθεία, προσωπικά εννοώ. Προσωπικά δεν έχω να κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι κάνω όλη τη διάρκεια της θητείας. Το έχουμε συζητήσει και διαπροσωπικά ότι εγώ δεν έχω συγκεκριμένο τρόπο προεκλογικό. Αυτό που κάνω, το κάνω πολύ συνειδητοποιημένα από όταν εκλέχτηκα, από την αρχή της θητείας μου και καθ' όλη τη διάρκεια, με διαφόρους τρόπους λόγω πανδημίας. Αλλά σίγουρα η επαφή είναι συνεχής, οι επισκέψεις σε χωριά, σε συλλόγους, σε φορείς είναι συνεχής και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις εκλογές. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα στο ψηφοδέλτιο θα είναι ο Κώστας Στασούλας, εσείς, ο Γιώργος Αμυράς, ο Σταύρος Καλογιάννης δεν λέει. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Κεφάλα, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν δύο έδρες για τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι πηγαίνει η πιθανότητα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, σε σχέση με τις σημερινές δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή. 2-2, μία είναι η έδρα. Οπότε δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εκεί και πέρα για να υπάρξει κανείς, να είναι κανείς υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Είναι καλυμμένες οι θέσεις. Οι εκλόγιμες θέσεις. Τι λέτε? Αρχικά να πω ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, στις δεύτερες σαφώς, γιατί έχουμε και το σκόπελο του ΣΥΡΙΖΑ, την απλή αναλογική στις πρώτες εκλογές. Όμως στόχος της κυβέρνησης, στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να έχει αυτοδυναμία, να έχει ισχυρή εντολή, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν συμμαχίες μετεκλογικές. Και ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που το έχει αποδείξει στην πράξη αυτό, ότι θέλει να έχει δυνάμεις από γύρω που θα στηρίζουν το έργο του, θέλει να συνεννοείται, του αρέσει η συνεννόηση, του αρέσει η συμμετοχή και το έχει αποδείξει αυτό και με συγκεκριμένα νομοσχέδια, αλλά και σε πρόσωπα όλη αυτή τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να συζητάμε για το πόσες έδρες θα βγάλει κάθε περιφέρεια. Εμείς ευελπιστούμε ότι δεν θα βγάλουμε δύο, σαφώς, ότι θα είναι παραπάνω οι έδρες και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό όλα τα στελέχη, όχι μόνο οι βουλευτές, όχι μόνο τα κομματικά στελέχη και όλοι οι φίλοι και ψηφοφόροι του κόμματος, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που αυτό συνεπάγεται. Περισσότερες έδρες, περισσότερους βουλευτές στα Γιάννα, περισσότερους βουλευτές, περισσότερη δύναμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, περισσότερη ισχυρή, πιο ισχυρή μάλλον εντολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπουμε. Μάλιστα. Ναι, ναι.
διάστημα είδαμε ότι οι κρίσεις ήταν πολλές, αλλά είδαμε και το ανάστημα, το πολιτικό ανάστημα του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και σε σχέση με τη γείτονα χώρα και με τα εθνικά μας θέματα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται. Ναι, κύριε Κεφάλι. Σε κρίσιμο επίπεδο θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και το δίλημα, ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές θα είναι ποιον θέλουμε τελικά για Πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ή θέλουμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με το κακό παρελθόν που έχει η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα στη χώρα. Πενταεδρική θα παραμείνει η περιφερειακή, η εκλογική περιφέρεια των Ιωαννίνων. Έτσι φαίνεται. Τώρα, τέλος Δεκεμβρίου, θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα από την Ελστάτ και από τέλος Φεβρουαρίου και μετά, από 21 Φεβρουαρίου και μετά, εφόσον γίνουν οι εκλογές μετά τον Φεβρουάριο, θα γίνει με, το νέο, με τη νέα απογραφή. Και με τη νέα απογραφή παραμένουμε πενταεδρική. Έτσι φαίνεται, ναι. Μάλιστα. Αυτό έχω και εγώ την ίδια πληροφόρηση. Αυτό θα παραμείνει όπως έχει. Ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Η ακρίβεια στηρίζεται σε έναν βαθμό. Δεν μπορείτε να στηρίξετε παραπάνω, λέτε, σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν θέλετε να οδηγήσετε τη χώρα στο χάος. Θα υπάρξει όμως περαιτέρω στήριξη, γιατί και τα έσοδα είναι λίγο αυξημένα, έως περισσότερο αυξημένα και λόγω των τιμών, αλλά και λόγω του τουριστικού προϊόντος και. Θα υπάρξουν επιδόματα, θα υπάρξουν και νέα fuel pass ή food pass το επόμενο διάστημα. Στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχουμε πει από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια όλων των κρίσεων που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση από την αρχή της θητείας μας, ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα μείνει μόνος του σε καμιά κρίση. Και ήδη αυτό το έχουν βιώσει και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τώρα με την ενεργειακή κρίση. Το βλέπουν σε τακτική βάση όλοι οι συμπολίτες μας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Βλέπουν πόσες είναι οι επιδοτήσεις οι κρατικές για να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές για αυτά που πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Το βλέπουν, βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται με όλα τα μέτρα, με όλα αυτά που αναφέρατε και άλλα τόσα που γίνεται και δίνονται από το οικονομικό επιτελείο σε τακτικά διαστήματα και έρχονται και νέα μέτρα κάθε φορά που χρειάζεται και κάθε φορά που επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος να πάρθουν νέα μέτρα. Το καλάθι του νοικοκυριού που τόσο λιδωρήθηκε, που τόσο κορόιδευαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που τόσο χτυπήθηκε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό δουλεύει. Και το 95% των προϊόντων του καλαθιού του νοικοκυριού έχουν ήδη μειώσει τις τιμές τους. Συν του ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προϊόντα Μάλιστα. που είναι μέσα στο καλάθι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ώρα για το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι, σας ακούω όμως, αξιολογούνται αυτά, όλος ο κόσμος καταναλώνει. Τώρα θα υπάρξουν νέες στηρίξεις ουσιαστικές. Ένα food pass θα υπάρξει, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και επειδή γυρίζετε στην πιάτσα και ακούτε τον κόσμο, ξέρω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά. Η στήριξη θα υπάρχει για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Όλοι μαζί θα την περάσουμε, όλοι μαζί θα την ξεπεράσουμε. Το έχουμε πει και το λέμε σε καθημερινή βάση όλα τα κυβερνητικά στελέχη, όλοι οι βουλευτές, όλα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι οι ενισχύσεις, ό,τι μπορεί να δώσει η ελληνική πολιτεία, αυτό γίνεται. Και το επίδομα των 250 ευρώ εν ώψη των Χριστουγέννων θα δοθεί σε εκατομμύρια συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα αυξημένα, το επίδομα παιδιού μια μισή φορά παραπάνω. Χρειάζεται παραπάνω. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Κεφάλα. Χρειάζεται παραπάνω στήριξη. Το γνωρίζετε. Κάποιες ομάδες, κάποια κομμάτια του πληθυσμού χρειάζονται παραπάνω στήριξη για να βγάλουν πέρα. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς, νομίζω ότι κανένα κράτος και η Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει το 100% των αυξήσεων μιας τεράστιας και ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα. Μια κρίση που ήδη διαρκεί πολλούς μήνες και που δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Καταλαβαίνετε και το συζητάμε συνέχεια και μαζί ότι θα πρέπει να είναι σταδιακά τα βήματα, σταδιακά τα μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει όλο Μάλιστα. αυτό. Εκλογές έρχονται τώρα, κυρία Κεφάλα. Ξεχάστε τα σταδιακά. Εκλογές έρχονται. Ευτυχώς που έχουμε και εκλογές και υπάρχουν πιο φιλολαϊκά μέτρα. Δεν είναι πολύ δώστα όλα, να τα ψάξετε σε άλλα κόμματα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, στις εκλογές όλοι δίνουν. Όλοι δίνουν στις εκλογές. Με αποφασιστικότητα, με μεθοδικότητα, Ωραία. Με σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, να φέρουμε την ανάπτυξη στη χώρα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας που ήδη έπεσε πάλι η ανεργία στο 11,6 για τον μήνα αυτό, το 11,8 που ήταν.
Ο πληθωρισμός το 9 από το 9,5 που έχουμε δει τα υψηλότερα νούμερα πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο αυτή την περίοδο. Έχει φτάσει ο πληθωρισμός σε επίπεδα ρεκόρ. Βλέπετε ότι κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, συνεχείς αγώνες. Νομοθετούμε συνεχώς για διευκόλυνση επενδύσεων. Πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύουμε στις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι αυτές που θα φέρουν την ανάπτυξη στη χώρα και το πλαίσιο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του δημοσιονομικού χώρου θα μπορέσουν να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Χωρίς λίγο ή περισσότερο λαϊκισμό και χωρίς παροχές δεν κερδίζονται εκλογές, κύριε Κεφάλα. Τεχνικό είναι το σχόλιο. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Πληστηριασμοί. Το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Εντάξει. Ότι ο λαϊκισμός δεν τη ταιριάζει, δεν μπορεί να τον υποστηρίξει και πολύ περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που από όταν ήταν βουλευτής ακόμη και μετά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ακόμη και ως πρωθυπουργός, έχει αποδείξει ότι είναι μακριά από τον λαϊκισμό. Θέλει συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό, στηρίζεται στην αλήθεια και αυτά που λέει, αυτά κάνει. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ακούω αυτά που λέτε. Αξιολογούνται από τον κόσμο πληστηριασμοί. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα υπάρξει μια ρύθμιση. Γιατί είναι κρίμα, είναι τραγικό να χάνει κανείς την πρώτη κατοικία του επειδή δεν έχει να πληρώσει. Δεν μιλώ για αυτούς που έχουν να πληρώσουν, δεν μιλώ για τους μπαταξίδες, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Και μπορεί εύκολα κανείς, μια οργανωμένη πολιτεία, οι τράπεζες, να ξέρουν ποιος μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει. Έτσι. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση εδώ για αυτούς που έχουν πρόβλημα την πρώτη κατοικία. Έχει ήδη υπάρξει ρύθμιση και πιθανώς να έρθει σύντομα και επόμενη. Αλλά έχουμε νομοθετήσει από το πρώτο διάστημα της κυβερνητικής θητείας μας για να υπάρξει ρύθμιση για τους πληστηριασμούς. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ξεκινήσαμε τους πληστηριασμούς. Τους ηλεκτρονικούς λέτε, ναι. Ναι, υπήρξε ένας λαϊκισμός όλες αυτές τις μέρες με συγκεκριμένα περιστατικά και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πέφτει από τα σύννεφα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που έδωσε με νομοθετική πρωτοβουλία, έδωσε ευκαιρία σε συνανθρώπους μας να ρυθμίσουν τα χρέη τους, επιδοτεί μάλιστα δόσεις δανείων προκειμένου να μην χάσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους στα δημοσιονομικά εφικτά πλαίσια και σε αυτό που μπορεί να κάνει η πολιτεία κάθε φορά. Φυσικά, εφόσον υπάρχει το περιθώριο να γίνει νέα ρύθμιση, θα γίνει και νέα ρύθμιση. Μάλιστα. Αλλά μην πιανόμαστε από ένα περιστατικό το οποίο πιθανώς να μην ξέρουμε και πόσο ακριβώς έγινε και τι ακριβώς συνέβη, για να λαϊκίσουμε. Μιλάτε για τη δημοσιογράφη. Πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα, όπως είναι το σπίτι του Έλληνα πολίτη και ξέρουμε όλοι και την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τους Έλληνες το σπίτι. Κάντε μια καλύτερη ρύθμιση, επαναλαμβάνω. Έρχονται εκλογές, κυρία Κεφάλα, μπίζνα με το κουτί στις κηδείες, γεννηματά, τσοβόλα και τράγκα από την Κιβωτό του κόσμου. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για όλα αυτά που ακούγονται για την Κιβωτό του κόσμου, τις κακοποιητικές συμπεριφορές, σας έλεγε, την οικονομική κακοδιαχείριση, τα οικονομικά μεγέθη που βλέπουμε να έχουν, να έχει μια αυτή η ΜΚΟ και άλλες φαντάζομαι. Τι λέτε? Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό γεγονός αυτό με την Κιβωτό, το οποίο πραγματικά έχει στεναχωρήσει, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχει αγγίξει. Είναι ένα ίδρυμα που έχει παιδιά. Βέβαια, σε καμία περίπτωση εννοείται ότι είμαστε εδώ και ως πολιτεία και ως κυβέρνηση, το κάναμε ήδη. Η Δόμνα Μιχαηλίδου από τον περασμένο Απρίλιο ήταν αυτή που πέρασε και λιδωρήθηκε μάλιστα τότε, που πέρασε νομοθετικό πλαίσιο, κανονιστικό πλαίσιο για τα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας που δεν υπήρχε από το 1960-70, δεν ξέρω πότε ήταν που ξεκίνησε πρώτη φορά να λειτουργεί. Να λειτουργούν τα προνοιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για το πώς πρέπει να λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα. Το έβαλε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας από τις αρχές του 2022. Και βάσει αυτού του πλαισίου και βάσει αυτών των διατάξεων μπόρεσε τώρα με το περιστατικό της Κιβωτού να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για να ελέγξει και για να... και σαφώς δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κάνει τη δουλειά και που θα μας πει στο τέλος τι έχει γίνει, που πρέπει να κάνει τον έλεγχο και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν και αν υπάρχουν και σε ποιους αναλογούν. Σίγουρα όμως είναι κάτι που μας έχει πληγώσει, που μας έχει στεναχωρήσει όμως. Από την άλλη, δεν θέλω σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει μια ανθρωποφαγία. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ εμείς έχουμε δύο σπίτια της Κιβωτού, στην Πογονιανή και στην Κόνιτσα. Εσείς είχατε αντιληφθεί κάτι μέχρι να σκάσει όλο αυτό? Όχι, δεν είχα αντιληφθεί. Αν είχα αντιληφθεί κάτι, θα το είχα καταγγείλει. Γνωρίζετε για μια καταγγελία παλιότερη του 2015, γνωρίζετε? Γιατί εγώ δεν γνώριζα αυτή την καταγγελία. Δεν τη γνώριζα. Γνωρίζετε για μια καταγγελία του 2015.
μέρες το έμαθα, δεν το γνώριζα. Μάλιστα. Ότι υπήρχε από το 2015 καταγγελία. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια της Κιβωτού και τα πολλά περισσότερα χρόνια με όλα τα προνοιακά ιδρύματα παιδικής προστασίας, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκεί, και εργαζόμενοι και εθελοντές, που πραγματικά έχουν δώσει τη ζωή τους αυτό, έχουν αφιερωθεί σε αυτό, έχουν φερθεί με αγάπη, με στοργή, με κατανόηση σε αυτά τα παιδιά, και πάρα πολλά παιδιά έχουν βρει την αγάπη μέσα σε αυτά τα ιδρύματα. Είναι πολύ σημαντικό να μην μηδενίζουμε τα πάντα. Έχετε δίκιο σας. Και η αποϊδρυματοποίηση, έτσι, στο βαθμό που μπορεί να γίνει, είναι ένας στόχος τον οποίο σαν κοινωνία πρέπει να κατακτήσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Είναι ένας στόχος ο οποίος έχει μπει ψηλά από το Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας και από την αρμόδια υφυπουργό, και μάλιστα στα 3 χρόνια, στα 3,5 χρόνια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, έχουν βγει από τα ιδρύματα με υιοθεσίες ή αναδοχές περίπου το 40% των παιδιών. Βέβαια, στόχος είναι να μηδενιστούν τα παιδιά που είναι μέσα στα ιδρύματα. Κάθε παιδί αξίζει μια αγκαλιά, αξίζει μια οικογένεια. Αλλά σίγουρα, εφόσον θα πρέπει να είναι εκεί και για λόγους ανωτέρους και για λόγους που η δικαιοσύνη αποφασίζει αυτά τα παιδιά να μην είναι στο οικογενειακό τους περιβάλλον, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή η έλεγχη, πολύ αυστηρό το Συμφωνώ, πλαίσιο. Έλεγχη. Συμφωνώ. Τα ιδρύματα εκτελούν αυτά τα παιδιά. Συμφωνώ, κυρία Κεφάλα. Είστε γιατρός, για να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Μιλήσατε στη Βουλή, γιατί εκεί εξελίσσεται η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δέχεται, νέο νομοσχέδιο, δέχεται σκληρή κριτική από υγειονομικούς, από ένα κομμάτι μεγάλο, όχι μικρό, των υγειονομικών. Θέλω να δούμε ένα πολύ μικρό, κάποια δευτερόλεπτα, ένα μικρό κομμάτι από αυτά που είπατε, και μετά ερχόμαστε στη ζωντανή δική μας συζήτηση. Πάμε να δούμε, πάμε. Το ξεκάθαρη απόσταση από το σχόλιο σας, από το προβοκατόρικο, θα πω, σχόλιο σας για το ΣΥΡΙΖΑ, που τον χαρακτηρίζεται ως κακό που βρήκε τη χώρα. Κρατώ ξεκάθαρη απόσταση, όμως δεν μπορώ να μην δεχτώ ότι ήταν ευφυές όλο αυτό. Η ροή του λόγου σας ήταν μια καλή στιγμή σας. Πάμε όμως στην ουσία των πραγμάτων, γιατί εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο, αναλαμβάνω, που βρίσκει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, των υγειονομικών, απέναντι. Θα δούμε και αντιδράσεις. Σήμερα είχαν παντού σε όλη τη χώρα διαμαρτυρίες υγειονομικοί, θα δούμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ. Και μιλούν για μια ξεκάθαρη προσπάθεια δική σας να αποδομήσετε εντελώς πλέον το δημόσιο σύστημα υγείας. Πείτε μας. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έρχεται να ενδυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πραγματικά ήταν ταλαιπωρημένο. Είχαν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και σε ένα ταλαιπωρημένο ΕΣΥ ήρθε και έκατσε από πάνω η πανδημία. Τι προσπάθησε να κάνει το κράτος, τι έκανε η πολιτεία, τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με πάρα πολλές χιλιάδες προσωπικό. Υπερδιπλασίασε. Τώρα όμως, κύριε Κεφάλαια, πείτε μας. Τώρα, τι συμβαίνει με αυτό το νομοσχέδιο εδώ τώρα? Ναι. Πολύ γρήγορα. Και τι λέτε στον κόσμο που αντιδρά? Τι λέτε στον κόσμο που βγήκε σήμερα στους δρόμους, στους συναδέλφους σας? Παρατηρήθηκε το εξής. Σε πάρα πολλές προκηρύξεις που έβγαλε το Υπουργείο Υγείας για μόνιμες θέσεις, για μόνιμο ιατρικό προσωπικό, να μην υπάρχει ζήτηση, να μην υπάρχουν συνάδελφοι. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το λέμε συνέχεια, ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί καθ' όλα τα χρόνια αυτά της κρίσης για το εξωτερικό. Θέλουν κίνητρα να γυρίσουν. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχει δώσει και φορολογικά κίνητρα, ανοίγει συνέχεια και μόνιμες θέσεις, προσπαθεί να είναι ελκυστικά τα κίνητρα αυτά για να γυρίσουν οι άνθρωποι, για να κάνουμε αυτό το πολυπόθητο brain gain που θέλουμε, που είναι στόχος όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαντάζομαι ολόκληρης της κοινωνίας, ολόκληρης της χώρας και ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, λέμε ότι από τη στιγμή που βγαίνουν προκηρύξεις και δεν υπάρχει ζήτηση και δεν δηλώνουν γιατροί να πάνε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ένας παθολόγος δεν έχει ζητήσει να πάει στην ΚΟ που έχει βγει μόνιμη θέση. Τι κάνουμε? Αφήνουμε το νοσοκομείο στην τύχη του? Κλείνει η παθολογική κλινική? Το επίγον που θα πάει, ποιος θα το δει? Θα το δει ο παιδίατρος, θα το δει ο ακτινολόγος? Ποιος θα δει το επίγον παθολογικό περιστατικό? Άρα τι κάνουμε? Ιδιώτης παθολόγος με σύμβαση μερικής απασχόλησης στο νοσοκομείο, όπου θα παίρνει ένα μισθό, όχι τον ίδιο με τον γιατρό φυσικά που είναι πλήρους απασχόληση στο νοσοκομείο, θα δουλεύει μερικές μέρες την εβδομάδα να καλύπτει εφημερίες, να κάνει πρωινό ωράριο, και ταυτόχρονα τα απογεύματα θα μπορεί να έχει το ιατρείο του και τη ζωή του όπως αυτός αποφάσισε να τη στήσει στο νησί. Από την άλλη, για λόγους ισότητας, ισονομίας, ίσων ευκαιριών, ίσων δικαιωμάτων όλων των γιατρών, επιτρέπουμε στους γιατρούς του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, του ΕΣΥ, εφόσον
είναι κάθε μέρα στο πρωινό τους ωράριο τακτική. Κάνουν τις εφημερίες τους κανονικά. Κάνουν τα απογευματινά ιατρία όπως ήδη υπάρχουν από τον νόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνουν τα απογευματινά χειρουργία όπως υπάρχουν από τον νόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να μπορούν ένα ή δύο απογεύματα να χειρουργούν σε ιδιωτική βάση ή να βλέπουν κόσμο στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Και όλο αυτό με δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, εφόσον μπορούν να δουν μάλλον το απόγευμα, μέχρι το 30% των περιστατικών που χειρουργούν ή που εξετάζουν στο νοσοκομείο. Αυτά βέβαια όλα θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις και θα γίνουν πιο συγκεκριμένα στην πορεία. Και ερχόμαστε και λέμε, γιατί είναι κακό αυτό. Ο ασθενής, ο Έλληνας πολίτης που θα πάει στο νοσοκομείο, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, θα ρωτήσει αν ο γιατρός που με εξετάζει εμένα στα επείγοντα είναι μερικής απασχόλησης ή πλήρους απασχόλησης. Αυτό με ενδιαφέρει εκείνη την ώρα. Με ενδιαφέρει να κάνω τις εξετάσεις μου δωρεάν, που θα τις κάνω. Με ενδιαφέρει να νοσηλευτώ δωρεάν αν χρειαστεί, που θα το κάνω. Με ενδιαφέρει να χειρουργηθώ δωρεάν αν χρειαστεί. Ενισχύεται, κύριε Κεφάλαιο, όμως ένα αλυσβερίσι μεταξύ του δημόσιου γιατρού και του ασθενή. Ενισχύεται ένα πλαίσιο όπου μπορεί να υπάρξει ένα αλυσβερίσι. Εντάξει, δεν ζούμε σε ιδέα το κόσμο, ούτε σε ερώτηση. Μαζί σας, αλλά να προσπαθούμε να περιορίζουμε αυτά τα θέματα. Να κάνουμε το δημόσιο σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα, να εξυπηρετήσει περισσότερο, είτε σε πρωινό είτε σε απογευματινό, αν κάποιος θέλει να εξυπηρετηθεί νωρίτερα και έχει τη δυνατότητα να πληρώσει κάτι παραπάνω, γιατί τα απογευματινά χρεώνονται όχι στην τιμή του ιδιωτικού κέντρου προφανώς, αλλά πληρώνει συμμετοχή μικρή. Το ζήτημα είναι τι κάνει αυτός που δεν έχει να πληρώσει. Παν πίσω οι υποθέσεις του. Τι γίνεται με αυτόν που δεν έχει να πληρώσει. Αυτός που έχει να πληρώσει, οκ, δεν με απασχολεί. Αυτός που δεν έχει, πάει πίσω τις υποθέσεις του. Θα προτιμηθεί αυτός που έχει να πληρώσει. Να μην το κάνουμε αυτό. Στα νοσοκομεία και θα εξεταστεί κανονικά και αυτός που δεν έχει να πληρώσει. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, έτσι ακούω, θα κύριε Κεφάλαια, και να συμβαίνει. Ακούω αυτά που λέτε, χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε κάθε περίπτωση. Άκουσα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Κεφάλα. Η επόμενη θα είναι διαζώσεις, που είναι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον, είναι περισσότερο αλληλοεπιδραστική μια διαζώσεις συζήτηση, ενώ από κοντά και αυτή ζωντανή είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κεφάλα. Πάμε τώρα στις αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, καθώς έντονα αντιδρούν οι υγειονομικοί στο νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία που προωθεί η κυβέρνηση. Μας είπε κάποια πράγματα η κυρία Κεφάλα, μας είπε την άποψή της. Επιχειρείται η τελειωτική αποδόμηση της δημόσιας υγείας, υποστηρίζουν. Η υγειονομική.